Φίλες και φίλοι του Ανατολή Σπορτ, κυρίες και κύριοι, χρυσανές και χρόνια πολλά από το γήπεδο της Λούντα σήμερα. Η ζωντανή μετάδοση του Ανατολή Σπορτ στο ντέρμπι της προτελευταίας αγωνιστικής πρωταθλήματος Α κατηγορίας της ΕΠΣ, το οποίο έχει κριθεί με πρωταθλητή τον Όφη. Ενδιαφέρον όμως σίγουρα το παιχνίδι. Κόρφος και Νεάπολης, οι δύο ομάδες διεκδικούσαν το πρωτάθλημα μέχρι και πριν από δύο εβδομάδες, πριν τη διακοπή για το Πάσχα, όταν και ο Όφη κέρδισε. Αυτός όμως με το κεφάλι δεν κατάφερε να στείλει μπάλα προς την εστία. Εκτελεί τώρα ο Λεμπιδάκης στο δεύτερο δοκάρι, δεν υπάρχει κανείς συμπαίκτης του. Ο Μόσχου προσπαθεί να επαναφέρει το σουτ του άρχου, είναι καλό. Πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Ωραία, εδώ είναι ένα κόρνερ το οποίο περνάει. Μπάλα προς τα πίσω, ο Δημητριάδης εκεί κατάφερε να αποσοβήσει το μοιραίο από το γύρισμα. Στο 0-0, εκτελεί ο Μερκουρί, καλό, σφυράκι, θα πάρει την κεφαλιά. Ο Γατζούδης ανοίγει για τον Μαρκάκη στα αριστερά. Μαρκάκη στη σέντρα, κεφαλιά του Γατζούδη. Με το πολύ όμορφο αυτό γκολ στο 37ο λεπτό. Εξαιρετικά ο Γατζούδης άνοιξε τον Μαρκάκη στα αριστερά, έβγαλε αυτός την σέντρα και ο Γατζούδης από εκεί δύσκολα αστοχή. Είναι ένας πολύ καλός φορ με το κεφάλι. Νίκησε τον Δημητριάδη, βάζοντας μπροστά την ΑΕΜ. Λοιπόν, η ΑΕΜ αυτή που πετύχει τον γκολ, μπορεί ο Κόρφος να έχει την πρωτοβουλία. Εδώ παραλίγο στη Λιγάρδος να στείλει την μπάλα στα αρχεία της Ομακόρνερ. Τώρα έχουν κερδίσει οι υποδείχνες, χωρίς την μπάλα στην περιοχή. Σφυριχτή επιθετικό φάουλ. Τώρα δυνατά στην περιοχή για το σφυράκι ο Κωστάκης. Σε καλή θέση έβγαλε το κεφάλι, μπάλα παραμένει στην περιοχή. Λεμπιδάκη, το σουτ φανταστικό στο δοκάρι. Εξαιρετικό σουτ του Λεμπιδάκη, τράβηξε το οριζόντιο δοκάρι. Τώρα έχουμε μια πτώση. Και θα δώσει τα παιχνίδια παράζει για την άνοδο του στο πρωτάθλημα του Περιφερειακού. Πετράκης τώρα. Αριστερά μόνος του ο Μόσχου, θα φτάσει μπάλα σε αυτόν. Άτσαλο όμως το τελείωμά του. Δεν έχει καταλάβει, πλάγι είναι με το Μαρκάκι. Θέλει μπάλα στην περιοχή, Γατζούδης με το κεφάλι. Δημητριάδης μπλοκάρει, τελευταίο σφύριγμα του Σωτηριάδη. Συγκρατήθηκε ένα λεπτό ακριβώς. Καθυστερείς είχαμε λοιπόν. Σκρένοφ, κάνει το λάθος, Ανταλής. Καγκίνης Φραγκάκης, αυτόν θα βρει. Φραγκάκης από τα αριστερά, είναι ο Μόσχου μόνο στο πέναλτι. Αυτό θα βρει αυτός από τη μικρή περιοχή. Οι δύο παίκτες και πάρει στον αγωνιστικό χώρο με 11 και ίδιο. Ζανταλής τώρα. Ζανταλής θα πέσει στο έδαφος από το μαρκάρισμα του Σιλιγκάρδου. Δύσκολη φάση. Ο Σωτηριάδης δείχνει out. Κρατάει Φραγκάκης δεξιά. Ζητάει μπάλο Ματεάκης, ο Ηλίας θα την πάρει. Να τον δούμε, κάνει τη σέντρα, είναι καλή στο δεύτερο δοκάρι, σέντρα σουτ, ο Κασοτάκης δίνει τη λύση. Ο Λεμπιδάκης εκτελεί πολύ καλά τραβηγμένο, κεφαλιά, εντυπωσιακή απόκρουση του Κασοτάκη. Εξαιρετική επέμβαση του μικρού στην περιοχή της ΑΕΝ, πολυπρόσωπη όμως και άμυνα των γηπεδούχων. Και τώρα ο Γατζούδης με τον Λουκάκη. Ο Γατζούδης, πολύ ωραία, ο Νίκος Λουκάκης θα το αποσπάσει την μπάλα, με τον Ισκρένοφ εκεί να τον πιέζει, θα δώσει τον Πάγκαλο αριστερά. Πετράκη στην περιοχή, Πάγκαλο στο σουτ, κοντράρει μπάλα. Να δούμε τώρα την Πετράκη από την περιοχή της περιοχής, δυνατό σουτ πάνω από το οριζόντιο δοκάρι στο 82. Κοκολάκης από τα αριστερά στην περιοχή, θα πέσει από το μαρκάρισμα του Παπατσαράκη. Παίζεται, λέει ο Σωτηριάδης. Και τώρα η ΑΕΝ με τον Σισκάκη, να θέλει από το Γατζούδη, πηγαίνει μόνος στο Σισκάκης. Κλεισμένος από δύο, θα πέσει
Πέναλτι για την ΑΕΝ στο 83ο λεπτό. Άρε Σωτηριάδη! Άρε Σωτηριάδη! Άρε Σωτηριάδη! Άρε Σωτηριάδη! Άρε Σωτηριάδη! Εσύ! Εσύ! Τελείωσε! Δεν τρέπεσε καθόλου! Καθόλου δεν τρέπεσε, ρε Σωτηριάδη! Καθόλου! Καθόλου! Σωτηριάδη, παίξε λίγο έμπα, ρε! Πέναλτι για την ΑΕΝ και ενώ νωρίτερα στην προηγούμενη, στην αμέσως προηγούμενη φάση ο Κόρφος ζήτησε πέναλτι. Γατζούδιν το Δημητριάδη, εκτελεί ο Γατζούδης, γκολ στην αριστερή γωνία, 0-2. Και δείχνει χαρακτηριστικά ο Ηλίας Γατζούδης ότι το παιχνίδι τελείωσε εδώ με την κίνησή του. Αυτή δεύτερο προσωπικό τέρμα, δεύτερο της ΑΕΝ, ο Ηλίας Γατζούδης. Τη λευκή βούλα και κίτρινη κάρτα και στο Σφυράκι για διαμαρτυρία στον Σωτηριάδη. Η ΑΕΝ, ή όπως όλα δείχνουν, θα φύγει με τους 3 βαθμούς σήμερα εδώ. Μια ζωή μαλάκα, άντε! Ποιος ήταν μαλάκα σε τον κληρονόμησα, άντε! Κληρονομικό είναι το μαλάκα! Ωραία, σήτα με κάνεις, δεν λέω για τον πέναλτι, δεν λέω Ενώ έχουμε την κόκκινη τώρα στο Σφυράκι, δεύτερη κίτρινη μέσα σε μερικά δευτερόλεπτα. Πολλές οι διαμαρτυρίες και ο Σανταλής εκεί κοντά, ο Δημητριάδης έχει έρθει. Του δίνει και τη φανέλα νομίζω ο Σφυράκης εκεί την έχει βγάλει. Ή στο Ζανταλίνη κόκκινη. Στο Ζανταλίνη κόκκινη η πρώτη η οποία είπαμε και τώρα θα τη δει και ο Σφυράκης. Ρατζούδης τέταρτη ψωμένη σημαία offside. Νάνο από αριστερά με τον Άρχο. Ωραία η σέντρα του με το εξωτερικό. Πεπώνει στην κίνηση. Στέλνει την μπάλα έξω από το δεξί δοκάρι. Στο Βουζουνιράκιο τον Όφι. Στην ισοβαθμία ευνοείται. Καθώς κερδίζει σήμερα. Τελευταίο σφύριγμα τώρα του Σωτηριάδη είναι η νίκη. Η νίκη για την ΑΕΝ Νεάπολης 2-0 μέσα στην Ελούντα. Με τον Γατζούδη να ανοίγει το σκορ στο 37 με ωραία κεφαλή κάνει το 0-1 ο ίδιος παίκτης στο 85 με εκτέλεση πέναλτι το 0-2.